τσακτήρι.
Φωνή τη δεήσεω ημών των αμαρτωλών και ελεήσε Καρδιά μου, αγαπώ.
πιο ιερότερο είχε να προσφέρει ο άνθρωπος και αγιότερο το προσφέρει στον Θεό για να κατοικήσει μέσα. Τι κάνει δηλαδή ο άνθρωπος? Η Πανεγία, παίρνοντας και εσαρκώνοντας ολόκληρο την ανθρωπότητα, την ανθρώπινη φύση, παίρνει μέσα στα σπλάχνα της και βιώνει τον Χριστό, τον Θεό. Αυτό είναι βίωμα στην πίστη μας. Η πίστη μας δεν είναι πίστη νεκρά. Δεν είναι πίστη μόνο θεωρία, αλλά είναι πράξεις και βίωμα. Και τι σημαίνει βίωμα, σας είπα προηγουμένως, πώς βιώνουμε το μυστήριο της παρουσίας του Θεού πρώτα μέσα μας και μετά, βιώνοντας αυτό το μυστήριο, εκδηλώνεται και στον χώρο στον οποίο ζούμε. Βίωμα σημαίνει να ζω το μυστήριο του Θεού. Και βίωμα είναι όλη η σάρκα μου, όλος ο εαυτός μου, βιώνοντας το μυστήριο του Λόγου του Θεού, τον Χριστό, να με αγιάσει. Αυτό σημαίνει βιώνω το μυστήριο της Εκκλησίας. Δια το μυστηρίο και ιδιαίτερα, όπως επανειλημμένως έχουμε δει, δια το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας. Βιώνω σημαίνει ότι ζω. Και η Παναγία εβίωσε και έζησε. Γι' αυτό και αξιώθηκε της ιδιαίτερης και μεγάλης αυτής τιμής να γεννήσει τον Χριστό μέσα από τα άρχοντα και παρθενικότατας πλάνατες. Εμείς τι κάνουμε εσύ? Κάθε τι το οποίο μας θυμίζει Θεό, θέλουμε να το διώξουμε από τη ζωή μας. Γιατί? Διότι χωρίς την παρουσία του Θεού υπάρχει κάθε ανήθικη και ευδελιά πράξη. Ενώ όταν μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας και έχουμε τον έλεγχο του Θεού δια της συνειδησιώς μας, όλα αυτά ελέγχονται και όλα αυτά γίνονται φανερά μέσα μας κυρίως. Δεν έχουμε δηλαδή το βίωμα να αισθανθούμε και αν το έχουμε αυτό το βίωμα να αισθανθούμε πώς είναι ο Θεός, πώς ο Θεός θέλει εμένα να στέκουμε απέναντι, μπροστά. Η Παναγία εβίωσε το μυστήριο της αγάπης. Ερώτησαν κάποτε ένα γέροντα στο γεροντικό μας, λέει μια ιστορία. Γέροντα, τον ερώτησε οι προσκυνητές, τι είναι κόλαση? Και ο γέροντας, ο ασκητής αυτός, απαντά, το να μην αγαπάς. Η Παναγία, προσέξτε την αντίθεση με εμάς τους ανθρώπους σήμερα. Η Παναγία αγάπησε τον Θεό και την αγάπησε εκείνος τον Θεό. Δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπο, δεν έχουμε το βίωμα της πίστης. Διότι δεν αντικρίζουμε μπροστά μας τον Χριστό. Και θα σας πω δύο παραδείγματα από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του Θεού. Κάθε πράξη, όταν γίνεται ένα αγάπη, έχει αντίκτυπο στον Χριστό. Γι' αυτό οι πράξεις της αγάπης, της ελεημοσύνης, της βοήθειας στον συνάνθρωπο καταξιώνονται μόνο στον χριστιανό άνθρωπο. Γιατί έχει αντίκτυπο το πρόσωπο του Χριστού. Θα σας πω το παράδειγμα αυτό από το Ευαγγέλιο. Ενθυμίστε όλοι την Ευαγγελική περικοπή, την οποία διαβάζουμε την Κυριακή των Απόκριων. Και λέει εκεί ο Κύριος, παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι και εμείς κάναμε καλά έργα, αγαθοποιούσαμε, βοηθούσαμε κτλ. Ο κοίτα ημάς, λέει τους πρώτους, δεν σας ξέρω. Στους δεύτερους, λέει, του λέγουν πάλι ότι έκαναμε εκείνο, αλλά πού το ξέρεις εσύ το τι έκανε? Εφόσον, λέει, δεν εμπιήσατε ενίκουτο των αδελφών μου, των ελαχίστων, δεν εμπιήσατε. Δεν κάνατε τίποτα. Όλοι κάνανε ελεημοσύνες. Ένθετα και ήθετα. Όλες οι πλευρές έκαναν ελεημοσύνες. Βοηθούσαν. Δεν είχαν όμως αντίκτυπο στο πρόσωπο του Χριστού. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και βοηθώντας τον άνθρωπο, βοηθούμε τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε το ότι οι αγαθές πράξεις ευλογούνται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας. Και άλλοι άνθρωποι
οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, κάνουν και εκείνοι καλά έργα, όμως δεν έχουν την ιδιότητα της αγιότητας, διότι η αγιότητα είναι η μόνη των χριστιανών ανθρώπων που ζούμε και βιώνουμε, αν βιώνουμε και πώς βιώνουμε το μυστήριο του Θεού. Η δεύτερη σκέψη, όσον αφορά την πίστη μας, η οποία Παναγία, λουσμένη από την πίστη, έκανε αυτό το οποίο σήμερα τη δοξάζουμε και μεγαλύουμε. Ήταν η ευεργέτης μας, ο σωτήρας μας, ήταν ο Χριστός και εσκύνωσε στα σπλάχνα της, είπαμε τα άχνοντα και παρθενικά της σπλάχνα. Η πίστη, η οποία διακρίνει εμάς τους χριστιανούς ανθρώπους, ξέρετε, εμείς διακρινόμεθα για τίποτα άλλο, μόνο για την πίστη μας. Διότι η πίστη φέρει όλα τα αγαθά αποτελέσματα του Ευαγγελίου. Πάντα ένα παράδειγμα από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ήταν, λέει, εκεί το Ευαγγέλιο, η Ευαγγελική περικοπή στην παραλία, και του είπε του Κυρίου και του Χριστού, να με, αν είσαι εσύ ο Χριστός, να με διατάξεις να περπατήσω επί των υδάτων, επάνω στα κύματα και να έρθω. Προσέξτε τι γίνεται. Ο Απόστολος Πέτρος εδίωνε τον Χριστό μέσα. Του είπε, του δώσε την εντολή, ελθέ, έλα του λέει. Όση ώρα αντίχρησε ο Πέτρος την παραλία των Χριστών, περπατούσε επί των κυμάτων, πάνω στη θάλασσα. Όταν όμως άρχισε να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, καταποντίστηκε, εφούλες, έπεσε μέσα στη θάλασσα. Γιατί έπαυσε να βλέπει τον Χριστό που ήταν μπροστά του και στηρίχθηκε στις δικές του δυνάμεις. Η Παναγία, προσέξτε την αντίθεση, η Παναγία, πιστεύοντας και μεγαλύνοντας, δέχεται όλη τη χάρη και βιώνει όλο το μυστήριο του Θεού, διότι υπεκλείπει μπροστά στην εντολή, στην προσταγή του Θεού, ιδού ιδού η Κύριε των Παρίσων Λόγων. Ο Πέτρος, ο οποίος άκουσε, αλλά μετά στηρίχθηκε στον εαυτό του, έπεσε. Τι μας λέει αυτό? Το ότι η πίστη μας, όταν κλονίζεται και δεν βλέπουμε μπροστά τον Θεό και νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε πράγματα στη ζωή μας, χωρίς εμού ουδή να στεπεί, που δεν μας λέει το Ευαγγέλιο, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν το λέει ο Χριστός αυτό εγωιστικά, αλλά θέλει να μας δώσει τέτοια δύναμη, να εβιώσουμε δηλαδή το δικό του θέλημα, ώστε όταν καταφροντιζόμαστε σαν τον Πέτρο, εκείνος να εκθίνει χείρα βοηθείας και να μας σηκώσει, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός στη θάλασσα και στη Τιβεριάδα μας, στον Απόστολο Πέτρο. Είπαμε για το βίωμα το οποίο έζησε η Παναγία. Εμείς πολλές φορές, χωρίς να βιώνουμε, λέμε, η Παναγία, λέει, εκάθετο καθ' αυτήν ήταν, λέει, τον εαυτό της. Αφού γράζονται τα ρήματα πάντα και τα έβαζε εν την καρδία αυτής, στην καρδιά της, και δεν μιλούσε με τίποτα. Τι έκανε? Η παρουσία της και μόνο ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο. Η παρουσία του ανθρώπου μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο του χριστιανού ανθρώπου είναι το αλάτι. Το αλάτι το οποίο νοστιμένει όλη την ανθρωπότητα. Ανάλογα όμως το τι αλάτι θα εκπέμψω εγώ και το τι αλάτι θα εκπέμψουν οι άνθρωποι όλοι μας, ώστε να νοστιμίζουν τη ζωή μας. Οι χριστιανοί και νιούς οι πόλεις ερήμους, ανακαινίζουν πόλεις ερημωμένες. Με τι? Με την πίστη και με το βίωμά τους. Θα πείτε όλοι μας, όλοι θα πούμε και έχουμε ακούσει στις μέρες αυτές. Άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, χριστιανοί άνθρωποι, βλέπετε πώς αλλάζουν πάλι οι κύριοι. Δίνουν κατά δεκάδες το έργο τους για την πίστη στις χώρες της Ανατολής. Και προημερών παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος, τον οποίο ερώτησε ο δημοσιογράφος. Εσάς, αν σας απειλούσαν, κατορθώσατε και φύγατε. Αν σας απειλούσαν για τη ζωή σας,
και για την οικογένειά σας θα απαντιζόσαστε την πίστη σας στον Χριστό. Και απαντά ο άνθρωπος αυτός με όλη τη φυσικότητα, όχι βέβαια, γι' αυτό διακόμεθα, για την πίστη μας. Ποιος του έδωσε αυτή την δύναμη να μιλήσει για την πίστη μας? Του έδωσε το βίωμα το οποίο έζησε ο άνθρωπος αυτός. Δεν ήταν χλιαρός χριστιανός. Ήταν χριστιανός με πίστη. Ήταν χριστιανός που το έλεγε η ψυχή και η καρδιά. Και δεν αντιμετώπισε αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν εκεί οι χριστιανοί αδελφοί μας με τέτοια δυνατότητα πίστης και δύναμης και σθένους, ώστε αυτός ο άνθρωπος και οι άνθρωποι εκεί τι έκαναν και τι κάνουν, διδάσκουν και εμάς σήμερα πώς να βιώνουμε το μυστήριο της χάρης του Θεού. Να τελειώσουμε με την εξής αυτή φράση. Εκείνος που απορρίπτει τον Θεό από τη ζωή του, γεμίζει κάθε ηθική αξία, την κρεμίζει, την ποδοπατά και διαστραβλώνει τη συνείδησή τους. Τη συνείδησή του, μας λέει κάποιος Άγιος Σύγχρονος Θεοδότος. Εκείνος δηλαδή ο άνθρωπος που διώχνει τον Θεό από τη ζωή του, χωρίς να το αισθάνεται, μέσα του και γύρω του έχει μία μαυρίλα. Και αυτή η μαυρίλα επέμπεται από τη σάπια συνείδηση και το σάπιο εαυτό που έχει μέσα. Γιατί να έχει βίωμα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εκείνος ο οποίος βιώνει, φαίνεται. Και εκείνος ο οποίος έχει διαστραβλωμένη συνείδηση, πάλι φαίνεται. Βλέπουμε το πρόσωπο της Παναγίας, την γαλήνια μορφή της και το βλέμμα της, το οποίο είναι ένα βλέμμα γεμάτο αγιότητα, γεμάτο καθαρότητα. Και φτάνοντας στην Παναγία, στο σημείο αυτό να γίνει το σκέπος της θεότητος, μας δίνει και εμάς την ίδια εντολή, το ίδιο δίδαγμα. Μας δίνει το δίδαγμα της βιώσεως, το δίδαγμα της αγιότητος και το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, όπως έφτασε η Παναγία σαν άνθρωπος, να είναι θεωμένη, όχι μόνο κατά χάρη, αλλά κατά συνείδηση, κατά πράξη, όπως ακριβώς έκανε αυτή. Αυτής λοιπόν της πρεσβείας λέμε, να βιώνουμε καθημερινά, διότι οι καιροί ούμεν ετή, σας είπα το παράδειγμα των αδελφών μας στην Ανατολή που ζουν, οι καιροί ούμεν ετή, με δύσκολα τα πράγματα, αρκεί όμως εμείς αυτό το βίωμα της πίστεώς μας να είναι τέτοιο δυνατό, το οποίο θα μας το δώσει οι πολλές πρεσβείες της Παναγίας μας, την οποία και γι' αυτό τιμάμε και μεταξύ, οι πολλές πρεσβείες της με τη χάρη του Θεού. Κάποτε ο Θεός ζητούσε το μαρτύριο του αίματος. Μετά τα πράγματα άλλαξαν έχουν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τώρα πάλι τα πράγματα αλλάζουν και έχουν πάλι το μαρτύριο του αίματος. Ο Θεός λοιπόν να μας χαριτώνει, η Παναγία μας να μας ευλογεί και να βιώνουμε καθημερινά το μυστήριο του Υιού και Λόγου του Θεού δια το μυστήριο της Εκκλησίας. Πάντοτε νυχαία